Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας για να παρακολουθήσουμε τα θέματα που απασχόλησαν τη Βουλή την εβδομάδα που πέρασε με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Το νομοσχέδιο για το σύστημα επιτροπίας και το πλαίσιο φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Και την κύρωση του μνημονίου κατανόησης με τον Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα με ρυθμίσεις για πενταετή παραμονή εργατών γη στη χώρα μας. Να δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Με επίκεντρο την κατάσταση στον χώρο της υγείας αλλά και αναφορές στο κλίμα έντασης που δημιουργήθηκε με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις της δικαιοσύνης, κυβέρνηση και αντιπολίτευση αντιπαρατέθηκαν στην Ολομέλεια. Η χώρα έχει ανάγκη από σταθερότητα και ενότητα απέναντι στην ολοένα αυξανόμενη τοξικότητα του δημόσιου βίου, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες μέρες πριν γιορτάσουμε, κύριε Ξανθέ, την αποκατάσταση της δημοκρατίας μας, είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε και το περιβάλλον της, μια συγκυρία με πολύ δύσκολες εξωτερικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν να ανοίγουν εσωτερικές πληγές. Έχουμε ανάγκη από ενότητα και σταθερότητα, δεν έχουμε ανάγκη από χυδαιότητα. Έχουμε ανάγκη από ευθυκρισία και ευαισθησία, όχι από υποκρισία. Σε όλα αυτά κρινόμαστε καθημερινά και ας διαφυλάξουμε λοιπόν την πολιτική αντιπαράθεση πριν καταλήξει σε ένα μακελιό χυδαιότητας. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για νομοσχέδιο που προωθεί την ισότητα και την ισονομία, χαρακτηρίζοντας τη θέση παρών της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως χαμένη ευκαιρία για ευρύτερη συνένεση. Με το σχέδιο νόμου ιδρύεται μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τράπεζας κρυοσυντήρησης, ειδικά για τους HIV οροθετικούς συμπολίτες μας. Με τον τρόπο αυτόν εξαλείφεται μια ακόμα αντιεπιστημονική και παράλογη διάκριση. Και στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι προβλέψεις για τα δικαιώματα των intersex ατόμων. Παιδιών δηλαδή που γεννιόνται με διάφορες παραλλαγές στα χαρακτηριστικά του φύλου τους. Ενώ τώρα, από άγνοια ή από τον φόβο των γονέων, βρέφει ακόμα αυτά τα παιδιά συχνά οδηγούνταν στο χειρουργείο ή έκαναν ορμονοθεραπείες. Μπορώ να το πω, ναι, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι είμαστε μια κυβέρνηση της προόδου. Και με ορίζοντα όσα πρέπει να γίνουν, μπορώ να βεβαιώσω ότι θα μείνουμε στο δρόμο των τολμηρών αλλαγών. Ζητώ λοιπόν, κλείνοντας, από την αξιωματική αντιπολίτευση να επαναξιολογήσει τις τάσεις της και να μετατρέψει το παρόν, κύριε Ξανθέ, σε ναι. Ένα ναι το οποίο θα εκπέμψει ένα μήνυμα ότι σε ένα ζήτημα, όπως είπα στην εισαγωγή μου, στο οποίο ουσιαστικά δεν χωρούν διακρίσεις, όπου τα επιστημονικά δεδομένα είναι αναφυσβήτητα, μπορούμε σε αυτά, τα ελάχιστα τουλάχιστον σε αυτή την αίθουσα, να συμφωνήσουμε και να μην αποτελούν όλα επιτέλους πεδίο σκληρής κομματικής αντιπαράθεσης και διαφωνίας με την κυβέρνηση. Απαντώντας εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ανδρέας Ξανθός έκανε λόγο για εργαλειοποίηση του νομοσχεδίου από τον Πρωθυπουργό. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρύβεται πίσω από το παρόν. Το θέμα δεν είναι να θεσμοθετούμε δικαιώματα. Αυτό είναι αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας. Το θέμα είναι να διασφαλίζεται η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων στην πράξη. Αν η ρύθμιση αυτή και η αναμόρφωση του πλαισίου
δεν συνοδεύεται με μία στρατηγική ενδυνάμωση των αντίστοιχων δημόσιων τομών. Και κυρίως αν δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός για να αυξηθεί η κάλυψη εξόδων από τον ΕΟΠΗ, από το ασφαλιστικό σύστημα, συγγνώμη, αλλά όλο αυτό είναι στον αέρα. Συνολική επίθεση στην κυβερνητική πολιτική στον τομέα της υγείας εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένα σύστημα υγείας είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν υπάρχει. Δεν φταίτε εσείς. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Σας είπα, δεν το κάνετε. Δεν το κάνετε και θα σας αποδείξω δεν το κάνετε. Σε καρότσα πήγα χθες στην Ικαρία, κύριε Υπουργέ, τη γυναίκα που έπεσε προς το πόδι της. Σε καρότσα πήγα στις Παξούς. Ποια πρωτοβάθμια περίθαλψη. Στις καρότσες οι ασθενείς. Έχουμε ελλείψεις προσωπικού. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να το πω. Κύριε Υπουργέ μου, ξαναπάτε τα 7.000 αυτά στελέχη εκπαιδευμένα μάχημους γιατρούς πίσω. Δεν κακό να πείτε ότι κάνατε λάθος. Το Μέρα 25 είναι αντίθετο στο νομοσχέδιο γιατί παντρεύει το ιδιωτικό κέρδος με την ιατρικώς υποβοηθούμενη σύλληψη, τόνισε ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρουφάκης. Για μια μεγάλη μερίδα γυναικών, η υποβοηθούμενη σύλληψη ενός εμβρίου φέρνει πάρα πολύ χρήμα στα 46 ιδιωτικά κέντρα τεχνητής γονιμοποίησης αυτής της χώρας. Εδώ και καιρό, τα έμβρια είναι μια μεγάλη μπίζνα για εταιρείες με χυδαία ονόματα όπως EmbryoLand, αν είναι δυνατόν. Μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή άλλοι μη κερδοσκοπικοί κοινωνικοί θεσμοί θα έπρεπε να έχουν άδεια παροχής υπηρεσιών εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αναφερόμενοι στην τρέχουσα επικαιρότητα, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, Νάντια Γιανακοπούλου, έκανε λόγο για αντιδράσεις που ξεφεύγουν από τις αρχές της δημοκρατίας, ενώ τοποθετήθηκε θετικά για το νομοσχέδιο. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ναι, υπάρχει ένα σοκ. Σοκ σε σημαντικά τμήματα της κοινής γνώμης, σοκ νομίζω σε όλους μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στο όνομα του κοινού περί δικαίου αισθήματος είναι αδιανόητο. Είναι πραγματικά, είναι κυριολεκτικά αδιανόητο να δημιουργείται κλίμα λαϊκών δικαστηρίων ή να πολιτικοποιείται το κάθε θέμα ή να γίνεται αντικείμενο μιας άρρωστης, μιας έξαλλης κομματικής αντιπαράθεσης. Τέλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκος Καραθανασόπουλος, υποστήριξε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η εμπορευματοποίηση της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αντί λοιπόν να προσλάβετε νέο μόνιμο προσωπικό, να δημιουργήσετε νέες υποδομές και μέσα, εσείς αυτό το οποίο επιδιώκετε είναι ακριβώς την όλο και μεγαλύτερη σύμφυση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα σε βάρος του δημόσιου για αύξηση της κερδοφορίας του ιδιωτικού τομέα. Απέναντι σε αυτές τις επιλογές, οι οποίες είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών, εμπορευματοποιούν ακόμη περισσότερο τις λαϊκές ανάγκες και διευρύνουν την ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητα για πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και στο επίπεδο το οποίο βιώνουν τα πλατεία λαϊκά στρώματα, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά ο στόχος της πάλης του λαϊκού κινήματος που θα συγκρουστεί με αυτές τις επιλογές. Η επικαιρότητα και οι πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική κυριάρχησαν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που προβλέπει την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης καθώς και την αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική μονοπόλησαν το ενδιαφέρον κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να τονίζει πως η κυβέρνηση έδρασε άμεσα και πως δόθηκε μάχη να σωθούν ζωές. Ο συντονισμός από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού ήταν σημαντικός, ήταν ικανοποιητικός, υπήρξαν γρήγορα αντανακλαστικά και άμεση αντίδραση και συντονισμένη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών, που είναι η πυροσβεστική υπηρεσία, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας, του ΕΚΑΒ και ασφαλώς η κινητοποίηση της αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας και των δήμων, αλλά και των πολλών εθελοντών, οι οποίοι μάχονται πάντοτε τόσο στην πρόληψη απέναντι στις φωτιές, όσο και στην αντιμετώπιση τους. Και επειδή ορισμένοι το θεωρούν στερεότυπο, πρέπει να το αναδείξουμε και να πούμε ότι το στερεότυπο εκπροσωπεί μια σπουδαία αλήθεια
που αυτή η κυβέρνηση αγωνίζεται για να γίνει πράξη, θεωρώ καθοριστική σημασίας ότι δόθηκε μάχη για να μην χαθεί ούτε μία ανθρώπινη ζωή εξαιτίας της φωτιάς. Τη συμπαράστασή τους στους πληγέντες εξέφραζαν οι εισηγητές των κομμάτων, ενώ δεν έλειψε και η αυστηρή κριτική προς την κυβέρνηση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα ήθελα να εκφράσω προσωπικά, αλλά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τη συμπαράστασή μου στους πληγέντες από τις τελευταίες πυρκαγιές. Και πιστεύω ότι εκφράζω όλους τους συναδέλφους. Και βεβαίως να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη σε όλους όσους συνετέρασαν, ώστε να μην έχουμε δύσκολα περιστατικά. Η σκέψη όλων μας είναι στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, στην Αττική και στις άλλες περιοχές. Είναι στους πυροσβέστες, στους εθελοντές και σε όλους όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στο πεδίο και επιχειρούν με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία, με φιλότιμο, με επαγγελματισμό. Η δική τους όμως προσπάθεια δεν μπορεί να κρύψει τις παραλήψεις και την ανεπάρκεια της κυβέρνησης. Ακούγαμε από υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη για σχέδια, για ετοιμότητα, για επιχειρησιακά σχέδια. Διαπιστώνουμε όμως ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Καμίνης, αναφερόμενος αποκλειστικά στο νομοσχέδιο, το χαρακτήρισε επιφανειακό και λειψό. Φαίνεται μια προσψήφιση, μια μεταρρύθμιση, θα έλεγα επιφανειακή, λειψή. Ακολουθείται την πεπατημένη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία διαρκώς επαγγέλλεται μεταρρυθμίσεις, αλλά σπανίως χαρακτηρίζονται από μεταρρυθμιστικό βάθος. Κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κατά την άποψή μας, αυτό το οποίο συνέβη είναι ένα διαρκές έγκλημα με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ζούμε τις συνέπειες από την ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας. Μη σκεφτούν να πάρουν αεροσκάφη ελαφριά όπως είναι τα Air Tractor. Είναι σχεδιασμένα για ψεκασμό, παίρνουν 3 τόνους νερό, δηλαδή ένας κουβάς όσο πέταγα εγώ με το ελικόπτερο το Χιούι παλιά, για όσους θυμούνται, με τον κουβά από κάτω, και δεν κάνουν σε υψηλούς ανέμους, σε μεγάλους ανέμους, όπως ήταν η ένταση αυτή των 8, 9, 10 μποφόρ με τις ρηπές τις δυνατές, δεν μπορούν να κάνουν προθαλάσσωση και να πάρουν νερό. Οι δαπάνες για την πυροπροστασία δεν έφτασαν ούτε το 0,3 του ΑΕΠ, ποσοστό στο οποίο είναι καθυλωμένες όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων. Ειδικά για τη δασοπροστασία είδαμε να επενδύεται μόλις το 0,04 του ΑΕΠ. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το Εθνικό Σύστημα Επιτροπίας και το πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά τάχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ που χαρακτήρισε το νομοσχέδιο νομοθετική βιτρίνα για να μείνουν απροστάτευτα τα ασυνόδευτα παιδιά. Για σοβαρά κενά στο νομοσχέδιο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25, ενώ για νομιμοποίηση των μεταναστών έκανε λόγο η Ελληνική Λύση. Με εντολή του ιδίου του Πρωθυπουργού, φτιάχτηκε η ειδική γραμματεία της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων για να τους αποδώσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας. Αυτό παρά το Πρωθυπουργό. Τη δική του πρωτοβουλία συνεχίζει και το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο σχεδιάζει ένα αραγές σύστημα προστασίας για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο που βρίσκεται στη χώρα μας. Στόχος του είναι να απελάβνει με διαδικασίες fast track σε δίθεν ασφαλείς χώρες τα παιδιά άνω των 15, γιατί το 85% των ανηλίκων είναι αγόρια και άνω των 15. Γι' αυτό, στη διαβούλευση του παρόντος νομοσχεδίου, όλοι οι φορείς ζήτησαν να παραμείνουν τα παιδιά σε επιτροπία μέχρι το 21, τα 21 τους χρόνια. Στην πραγματικότητα, την παρούσα κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει καθόλου το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Το βλέπει ως ένα βάρος από το οποίο ελπίζει ταχύτατα να απαλλαγεί. Παραμένει το απαράδεκτο καθεστώς της υποανοχή παραμονής που ουσιαστικά σηματοδοτεί την απέλαση των ασυνόδευτων ανηλίκων μετά την ενηλικίωσή τους, δηλαδή την επιστροφή των νέων αυτών παιδιών στην κόλαση από την οποία προσπάθησαν να ξεφύγουν.
Η κυβέρνηση δείχνει ρατσισμό στους Έλληνες, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση βάζει τάξη στο θέμα της μετανάστευσης, απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Ενώ έχουν φύγει 700.000 Έλληνες Ελληνόπουλα, ενώ έχουν πεθάνει πολύ περισσότεροι Έλληνες, ο πληθυσμός είναι σαν βάρκα σε πανιά. Περίπου. Λίγο, κάτι τι λιγότερο. Κάτι σημαίνει αυτό, κύριε Μηταράκη. Να σου πω εγώ τι σημαίνει. Μπράβο σας, αντικαταστήσατε τους Έλληνες με αυτούς που εισέβαλαν παράνομα στη χώρα. Αυτό σημαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος εδώ. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι είναι ο παδός του να έρθουν όλοι εδώ για να αντικατασταθεί ο πληθυσμός. Εμείς διαφωνούμε με τη λογική αυτή. Μην δημιουργείτε την ψευδέστηση ότι έχουμε πάρα πολλούς ξένους. Αν δείτε τα στοιχεία, είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Οι αιτούντες άσυλο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι το 0,3% του πληθυσμού. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το 0,4% του πληθυσμού. Συνολικά δηλαδή το μεταναστευτικό προσφυγικό που ονομάζουμε είναι 0,7% του πληθυσμού. Και από τις 121 δομές που υπήρχαν στη χώρα μας έχουν μείνει 34. Και η ελληνική αστυνομία κάνει εκτεταμένους ελέγχους στην Αθήνα. 31 Δεκεμβρίου κλείνουν όλα τα διαμερίσματα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καταργείται το πρόγραμμα φιλοξενίας σε διαμερίσματα. Κλείνει ο Ελαιώνας μέσα στο καλοκαίρι. Άρα και οι μεγάλες πόλεις πλέον αποσυμφορούνται. Νομοσχέδιο το οποίο λειτουργεί με τη λογική όλων των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσης παράταξης, που είναι να αφαιρούνται ευθύνες από το κράτος. Για πανικό του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη και πρόσθεσε ότι όλοι οι φορείς συμφωνούν με το νομοσχέδιο. Κόλαφος ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ οι τοποθετήσεις της κοινωνίας των πολιτών, όχι για μας. Γι' αυτό αισθανθήκατε την ανάγκη να πείτε τα δικά σας με ανακοινώσεις. Ακούσατε κανέναν να λέει «Αμάν, γιατί αλλάζετε τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε τον όπως ήταν». Υπήρξε ένας που να είπε κάτι τέτοιο. Το εντελώς αντίθετο. Την πενταετή παραμονή στη χώρα μας εργατών γης προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ελλάδας και του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα που έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής. Υπέρ του μνημονίου μεταξύ της Ελλάδας και του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής, ενώ καταψήφισαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Ελληνική Λύση και Μέρα 25. Βασική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Εφαρμόζοντας μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, πολιτική που ήδη φέρνει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Θυμίζω, είχαμε θέσει δύο συγκεκριμένους στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών και δεύτερον, το δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Αυτή η συμφωνία για τη μετανάστευση και την κινητικότητα είναι ένα βήμα στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης για την ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης, για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής οικονομίας. Καθιερώσαμε μια νέα άδεια παραμονής, η οποία έχει διάρκεια ισχύως έως και 5 έτη, με μία έκδοση της άδειας. Επιτυγχάνοντας έτσι μείωση της γραφειοκρατίας, μειώνουμε στο 1/5 την πίεση στα προξενία μας στο εξωτερικό, καθώς δεν θα χρειάζεται να εκδίδεται κάθε χρόνο νέα εθνική θεώρηση για εποχική εργασία που αφορά το ίδιο πρόσωπο, και αυτό διευκολύνει και τους αγρότες και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Πραγματικά, εγώ θα ντρεπόμουν να έλεγα στον Έλληνα να δουλέψει με 20 ευρώ. Είναι ντροπή. Δεν τρέπεστε καθόλου. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα, σαν κυβέρνηση. Θέλετε δηλαδή να κάνετε κάτι Ελλαδιστάν? Θέλετε να ψηφίσουν οι Ελληνές σε λίγο καιρό? Αυτό θέλετε? Θεωρώ σημαντικό την απαγόρευση οικογενειακής επανένωσης χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη ούτε για εξαιρετικές περιπτώσεις, μονογονεϊκές οικογένειες, μανήλικο παιδί, ανάπηρο κλπ. Να τονίσω ότι κυρίαρχο είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και δεν αφορά μόνο την απασχόληση μεταναστών. Αφορά γενικότερα την αγορά εργασίας που έχει γίνει μια ζούγκλα. Δώσαμε άμκα και καλά το δώσαμε για να εμβολιαστούν. Γνωρίζομαι ποιοι είναι, να κληθούν, να καταγραφούν, και όσοι έχουν τις προϋποθέσεις να μείνουν. Να μείνουν. Όχι, δεν θα πρέπει να συνεχίζουμε να κλείνουμε τα μάτια στην ύπαρξη αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Θα μπορούσαν να παραμένουν στη χώρα, λοιπόν, λέμε εμείς, χωρίς δικαίωμα εργασίας για αυτούς τους 3 μήνες. Προκειμένου και η παραγωγή να κάνουν το σχεδιασμό τους, αλλά και οι ίδιοι να μην έχουν ανατροπή της ίδιας ζωής τους, των δεσμών με τη χώρα και του προγραμματισμού τους. Στη συμφωνία δεν υπάρχει λέξη
για αξιοπρεπή μισθό, για ωράριο, για συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Μάλιστα, το γεγονός ότι οι εποχικές άδειες θα δοθούν μόνο αν υπάρχει ανάγκη από τους παραγωγούς, αποδεικνύει το ανοιγοκλείσιμο της τρόφιγγας στο μεταναστευτικό προσφυγικό ανάλογα με τα συμφέροντα και τις ανάγκες του κεφαλαίου. Έχουμε ήδη στην Ελλάδα 15.000 οι οποίοι είναι παράνομοι. Σωστά. Σωστά. Παράνομοι. Τέλεια. Δεν μας απασχολεί πώς μπήκαν και γιατί είναι ακόμα εδώ. Άρα, για να μην τους μονιμοποιήσουμε και νομιμοποιήσουμε, ας τους δώσω μια άδεια πενταετίας να δουλεύουν κιόλας. Δηλαδή, συγγνώμη, οι συνθήκες δουλειά, εσείς που είστε οι ανθρωπιστές και εμείς είμαστε οι σκληροί, έτσι δεν λέτε? Πού είναι ο ανθρωπισμός σας? Εσείς θέλετε να καλύψετε τις ανάγκες με φθηνά, με πάυθυνα εργατικά χέρια. Σήμερα είναι η επίκοη του Μπαγκλαντές με αυτή την κύρωση. Αύριο θα είναι της Ινδίας, του Πακιστάν, μεθαύριο μιας άλλης χώρας. Ανθρώπων όμως εργατικών χεριών που δεν φροντίζετε να τους δώσετε κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακό ή άλλου είδους στη χώρα μας. Έρχονται στη χώρα μας με αυτή τη νέα πενταετή άδεια παραμονής, δεν αποκτούν δικαίωμα μόνιμης παραμονής στη χώρα μας, δεν οδηγεί σε ηθαγένεια, δεν οδηγεί σε οικογενειακή επανένωση, οδηγεί όμως σε προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων και φυσικά σε ασφάλιση, καθώς είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ όπως όλοι οι νόμιμα εργάτες γης στη χώρα μας. Και να περάσουμε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο για τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης. Το κανονιστικό πλαίσιο που εισάγει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη χρήση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των πραγμάτων και άλλων τεχνολογιών αιχμής στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, απασχόλησε την πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται επί της αρχής του νομοσχεδίου για νόμο που αφορά το μέλλον και φέρνει τη χώρα στην τροχιά της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Έκανε λόγο στην εισαγωγική του ομιλία ο αρμόδιος Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ εισηγητής της πλειοψηφίας Γιάννης Μελάς τον χαρακτήρισε ως το καλύτερο εργαλείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε αυτό που ορίζουμε ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που είναι ένα άθροισμα τεχνολογιών, να κάνουμε μια νομοθετική παρέμβαση που επιδιώκει να ρυθμίσει κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες, να ορίσει κάποιες άλλες, να υπογραμμίσει εφαρμογές τους που στην Ελλάδα θα μπορούσαν να βρουν πρόσφορο έδαφος. Και αναφέρω σχηματικά ποιες είναι αυτές τις τεχνολογίες. Καταρχήν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι η πιο χαρακτηριστική τεχνολογία της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Είναι το blockchain, είναι τα drones, τα μη πανδρομένα οχήματα, είναι αυτό που λέμε διαδίκτυο των πραγμάτων, δηλαδή η αλληλεπίδραση του λογισμικού με το υλισμικό σε σχέση με το πώς μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, ένα δίκτυο σενσόρων το οποίο αλληλεπιδρά με το διαδίκτυο και πώς μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένες εφαρμογές στο φυσικό κόσμο του διαδικτύου. Είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση. Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που αφορά το μέλλον. Το μέλλον, κατά βάση, είναι κάτι το οποίο φανταζόμαστε. Συχνά αρκούν αποφάσεις για να μπορέσει κανείς να το καθυστερήσει ή για να το φέρει στο παρόν. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε να κάνουμε με το παρόν σχέδιο νόμου είναι να φέρουμε όλο ένα και περισσότερα στοιχεία αυτού που αντιλαμβανόμαστε ως μέλλον, ως αύριο, στο σήμερα. Ένα εμβληματικό έργο και μια τομή στην αλληλεπίδραση του πολίτη με το κράτος. Ο πολίτης θα γνωρίζει από πριν τι ακριβώς απαιτείται για τη συναλλαγή του με το κράτος και αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και του κακού προσώπου που πολλές φορές δείχνει η δημόσια διοίκηση απέναντι σε πολίτες και σε επιχειρήσεις. Και να, ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των εργασιακών δικαιωμάτων, επισήμανε ο εισηγητής της μειοψηφίας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης, κρίνοντας βιαστική και εκτός ευρωπαϊκού ενωσιακού πλαισίου τη σύνταξη του νομοσχεδίου, ενώ ελλείψεις και ασάφειες καταλόγησε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ, χαρακτηρίζοντας προσχηματική τη διαβούλευση. Με αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο νομίζω πως παίζεται πάλι με τη φωτιά. Το νομοσχέδιο απαντάει για εμάς μεν σε μια υπαρκτή ανάγκη ρύθμισης ενός νέου τοπίου και είναι μια πρώτη προσπάθεια. Ωστόσο, το γεγονός ότι προηγείται του ενωσιακού δικαίου και ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα επιδερμικά και πολλές φορές με ασαφείς διατυπώσεις μας κάνει να επιφυλασσόμαστε επί της αρχής, εκφράζοντας την ανησυχία μας αλλά και ισχυρότερες ενστάσεις. Για εμάς, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι δικαίωμα, ούτε προνόμιο, ούτε απειλή. Είναι ένα φυσικό επακόλουθο μιας διαρκώς εξελισσόμενης τεχνολογικής κοινωνίας που ακολουθεί την ανάπτυξη της οικονομίας πληροφορίας ανεξάρτητα από τα παράλληλα γεγονότα. Το αν θα συνοδεύεται ή όχι από δικαιώματα,
αν θα βελτιώσει ή αν θα επιδεινώσει τις συνθήκες εργασίας. Αν τελικά θα την υποδεχτούμε ως μια φυσιολογική εξέλιξη ή ως συμφορά, αυτό αποκλειστικά εξαρτάται από εμάς. Η διαβούλευση γίνεται πάντα προσχηματικά, τηρώντας μόνο τις τυπικές προδεσμίες που προβλέπει ο νόμος, αλλά φροντίζοντας να αποκρύπτει από αυτήν κάποια άρθρα που θεωρείται ότι μπορούν και τυχόν να δημιουργήσουν πρόβλημα επί μακρόν στην κρίση του κοινού προτού γίνει νόμος του κράτους. Το νομοσχέδιο έχει κάποιες ελλείψεις και κάποιες ασαφείς διατάξεις. Προφανώς και είμαστε θετικοί, το υπογραμμίζουμε ξανά, στη δημιουργία ενός συντονισμένου πλαισίου που θα ενίσχυε την αποδοχή της τεχνικής νοημοσύνης, τις επενδύσεις και την καινοτομία και θα θέτει κανόνες ασφάλειας για νέα τεχνολογικά προϊόντα και μηχανήματα. Αν θα επέλεγα να βάλω ένα τίτλο στο νομοσχέδιο αυτό, θα ήταν «Επιτροπές και παρατηρητήρια». Έχουμε τη δημιουργία πλήθους επιτροπών, παρατηρητήριων και υπεύθυνων ότι αυτό συναπάγεται, με ό,τι αυτό συναπάγεται για τον κρατικό προϋπολογισμό φυσικά, χωρίς όμως συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την υλοποίηση των όσων προβλέπονται. Το νομοσχέδιο εξυπηρετεί τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών ομήλων, υποστήριξε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Μανώλης Ιντιχάκης, εξαγγέλλοντας την καταψήφισή του επί της αρχής. Τη συμφωνία του κόμματός του εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Χίτας της Ελληνικής Λύσης, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην τεχνολογία και τον άνθρωπο, ενώ ζητήματα κυβερνοασφάλειας και δημόσιου συμφέροντος έθεσε η Φωτεινή Μπακαδήμα του Μέρα 25. Το νομοσχέδιο στο πρώτο μέρος περιγράφει στην πραγματικότητα την χρήση προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων που θα αποφασίσουν στη λογική των αλγόριθμων ποιος θα απολυθεί και ποιος θα προσληφθεί, πώς θα κατανέμεται το εργοτικό δυναμικό, το πώς δηλαδή τελικά θα αυξήσουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, θα διευκολύνουν τους μεγάλους ομίλους να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τους εργαζόμενους. Στην τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα δεν είναι απλά. Προκύπτουν ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας. Επί της αρχής, να επισημάνουμε ότι κάθε τεχνολογία, κάθε νέα τεχνολογία πρέπει να συμπορεύεται με την ηθική. Πρέπει η τεχνολογία να διαφυλάττει και να εξουδετερώνει, αν θέλετε, βασικές αρχές, αξίες και δικαιώματα, να μην εξουδετερώνει, του ανθρώπου. Πρέπει με άλλα λόγια να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας, τεχνολογικής ανάπτυξης και του σεβασμού βασικών αρχών και αξιών. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται από το δημόσιο θα πρέπει να ανήκει στο δημόσιο. Κρατικά δεδομένα και δεδομένα πολιτών θα πρέπει να βρίσκονται σε κρατικούς σέρβερς μαζί με το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτά. Θεωρούμε πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει αρκετά κρίζα σημεία, έχει αρκετά σημεία που θα πρέπει να αποσαφηριστούν. Μας γεννούν πολλά άρθρα ερωτήματα. Θα επανέλθω επ' αυτών στις επόμενες συνεδριάσεις. Επί των διατάξεων του νομοσχεδίου για τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κατέθεσαν τις απόψεις τους και φορείς. Θετικά εκφράστηκαν για τις διατάξεις του νομοσχεδίου συναρμόδιοι φορείς, επισημένοντας ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση και συμβάλλει στη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας. Αυτό το οποίο είδαμε εμείς από το σχέδιο νόμου είναι ότι είναι βασικά μια εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως είναι πώς θα γίνει η υλοποίηση του σχεδίου νόμου και βασικά αναφερόμαστε στο άρθρο 93 που έχει όλες τις εξουδετικές διατάξεις. Με το άρθρο 82 αξιοποιείται η εμπειρία της ΕΕΤ στα θέματα στα συστήματα επιφυλακής, οργανώνεται ένα σύστημα επιφυλακής για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες προκειμένου να υπάρχει άμεση ανταπόκριση δεδομένου και της αύξησης του όγκου των ταχυμεταφορών. Το νομοσχέδιο αυτό αφορά σχέση με τις δικές μας αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεοπτικών και Ταχυδρομείων και ειδικά στις ταχυδρομικές υπηρεσίες με την εισαγωγή της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των γνωστών σε όλους μας drones, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα για τις παραδόσεις ταχυδρομικών αντικειμένων, τόσο σε περιοχές απομονωμένες, νησιωτικές, ορεινές, όσο καμιά φορά και σε αστικές περιοχές. Ιδιαίτερα εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την παράγραφο 3 στο άρθρο 7 υποχρεώσεις αναδόχων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς αναφέρονται τα εξής. Σε κάθε προκήρυξη, πρόσκληση, εκδήλωση ενδιαφέροντος με τις οποίες εκκινεί διαγωνιστική ή άλλη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
με αντικείμενο τον σχεδιασμό ή την ανάπτυξη συστήματος τεχνητής νοημοσύνης προβλέπεται η καθολική πρόσβαση για τα καθολική προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Θεωρούμε ότι κινείται καταρχάς προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι ως σχέδιο νόμου οριμάζει τη δημόσια διοίκηση απέναντι στις προκλήσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις, και όπως επίσης ενισχύει και το σύστημα ψηφιακής διακυβέρνησης της χώρας. Το νομοσχέδιο αυτό βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενσωματώνει προβλέψεις κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων μέσα από τις γενικότερες προβλέψεις που αφορούν στην τεχνολογία. Είναι μια σημαντική προσπάθεια προς σωστή κατεύθυνση. Αντίστοιχο παρατηρητήριο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο είναι πολύ κοντά στις προτάσεις που έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς, μια εναρμόνιση των πρακτικών κυβερνοασφάλειας που ταιριάζουν πολύ με τις ευρωπαϊκές αρχές και με την νομοθεσία NIS. Έχουμε τη στρατηγική αλλά και τα εργαλεία να προχωρήσουμε σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Την Επιτροπή ενημέρωσαν ακόμη η Ελένη Γιώτη, Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, και ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής του ΑΕΔ. Μια συνολική αποτίμηση των θεμάτων που άπτονται της εργασίας και τα ποσοστά ανεργίας στους νέους πραγματοποίησε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης στο πλαίσιο σχετικής ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στην αρμόδια Επιτροπή. Παραλάβαμε την ανεργία στο 17,3% και την κατεβάσαμε στο 12,5%, ενώ τριπλασιάσαμε τα προγράμματα απασχόλησης, τόνισε ο Υπουργός. Με διάφορες πολιτικές βοηθήθηκαν πάνω από 380.000 ανεργοί να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας νέες θέσεις και παρέχοντας κατάλληλη κατάρτιση. Αυτό μεταξύ των άλλων έγινε και διότι, όπως σημείωσα προηγουμένως, τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τριπλασιάστηκαν. Ο κύριος Χατζηδάκης σημείωσε ακόμα πως η κυβέρνηση διαθέτει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους. Ναι, υπάρχει, αν και σε αποκλιμάκωση, έντονο το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Θεωρούμε ότι οι επενδύσεις και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την ίδια την αγορά είναι το βασικό εργαλείο, αλλά το κράτος δεν πρέπει να μένει και δεν μένει αδιάφορο απέναντι στα προβλήματα των νέων. Γι' αυτό και ερχόμαστε και δίνουμε έμφαση στις δεξιότητες, που είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έχουμε το ποσοστό ανεργίας που έχουμε. Έχουμε να αξιοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό για κοινωνικές πολιτικές και ενίσχυση της απασχόλησης, επεσήμανε η Ελένη Γιώτη, Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, ενώ ο διοικητής του ΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, τόνισε πως από το Μάιο του 19 ως το Δεκέμβριο του 20 έτρεξαν προγράμματα με 50.000 θέσεις εργασίας. Δύο σημαντικές συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας σχετικά με το μέλλον της οικονομίας και την ανάπτυξη στη χώρα μας. Κεντρικό θέμα τους αποτέλεσε το αποτύπωμα της τεχνολογικής καινοτομίας στις βαριές βιομηχανίες μας, στον τουρισμό και την ναυτιλία. Το τεχνολογικό μέλλον δύο αναπτυξιακών πυλώνων της χώρας μας αποτέλεσε το κεντρικό θέμα αντίστοιχων συνεδριάσεων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για την επίδραση της τεχνολογικής καινοτομίας τόσο στην τουριστική βιομηχανία όσο και στην ναυτιλία. Επειδή ωστόσο το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς, ο κλάδος του τουρισμού οφείλει να προσαρμοστεί έγκαιρα στις νέες αυτές συνθήκες, έτσι ώστε να μην αναγκαστεί τα επόμενα χρόνια να ακολουθήσει τις εξελίξεις, να ακολουθήσει το διεθνή ανταγωνισμό. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το machine learning, η μηχανική μάθηση δηλαδή, η τεχνολογία των υλικών, οι περιβαλλοντικές και ενεργειακές τεχνολογίες λειτουργούν ως καταλύτης μετασχηματισμού του κλάδου της ναυτιλίας. Συντελούν στην αποτελεσματική και στοχευμένη λήψη αποφάσεων και δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν διαχρονικές, θα λέγαμε, προκλήσεις από τους πλειοκτήτες και από τις εταιρείες του κλάδου.
θα πρέπει και σε κεντρικό επίπεδο να εξετιστεί ένα μόνιμο πλαίσιο υβριδικής εργασίας. Οπότε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι δυναμικό, θα απευθύνεται στους υπαλλήλους και θα είναι εφικτό να μπορούν να το υλοποιήσουν. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ξεκινήσει και σε υπηρεσίες του δημοσίου. Στο εξωτερικό είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λένε lead by example. Αν θες να επιτύχεις κάτι σε μια χώρα, πρέπει ο ίδιος να ξεκινήσει να το κάνεις, ώστε να σε ακολουθήσουν μετά και όλοι οι υπόλοιποι. Εάν θέλουμε να έχουμε ένα καινοτόμο τουρισμό, χρειαζόμαστε καινοτόμες λύσεις και χρειαζόμαστε καινοτόμες εταιρείες, αλλά χρειαζόμαστε και καινοτόμα προσέγγιση σε σχέση με τους ανθρώπους και χρειαζόμαστε και ανθρώπους που μπορούν να είναι επαγγελματίες και καινοτόμοι σε αυτό που κάνουν. Και αυτό είναι ένα εξαγώγημο προϊόν. Είναι κάτι το οποίο, αν στηθεί σωστά, είναι εξαγώγημο τουριστικό προϊόν ή τεχνολογικό και τουριστικό προϊόν προς άλλες χώρες. Υπάρχουν χιλιάδες αξιόλογοι Έλληνες και ξένοι που θα επέλεγαν την Ελλάδα σαν βάση για να φτιάξουν την νεοφυή επιχείρησή τους, αν υπήρχαν τα σωστά κίνητρα. Είμαστε μια χώρα ιδιαίτερα που μπορεί να παράγει ενδυνάμει υψηλή ποιότητα ζωής εξαιτία της κοινωνικής ζωής του καιρού, ακόμα και του φαγητού και πολλών άλλων σημαντικών παραγόντων. Πέρα από το να χρησιμοποιήσει το ξενοδοχείο ή μια επιχείρηση στην τεχνολογία, είναι να εκπαιδευτεί και γύρω από αυτήν και να μπορέσει να αναγνωρίσει την ανάγκη της ύπαρξης τεχνολογίας για την εξέλιξη του επιχειρηματικού του μοντέλου. Και στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει καλύτερη οργάνωση ουσιαστικά και επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και μεταξύ των ιδρυτών. Και να φέρνουμε και εταιρείες από το εξωτερικό για ανταλλαγή αγνώσεων, απόψεων και εμπειρίας. Περισσότερη απλοποίηση των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων ενός startup και δημιουργία ξεχωριστής ΔΟΕ. Φορολογικά κίνητρα για προσέλκυση ατόμων, Ελλήνων και μη από εξωτερικό με σχετική εμπειρία σε software development και management. Να προσελκύσουμε όσες περισσότερες ξένες εταιρείες τεχνολογίας μπορούμε. Επιβράβευση των εταιριών που εξάγουν σε συγκεκριμένες διεθνείς αγορές, ειδικότερα για το χώρο της ναυτιλίας, να ενθαρρύνουμε τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες να επενδύσουν σε startups τεχνολογίας. Τις εκθέσεις πεπραγμένων για τα έτη 2020-2021 παρουσίασε ενώπιον των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, Ιωάννα Τσιαπαρίκου. Παρουσιάζοντας στα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τις εκθέσεις πεπραγμένων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για το 2020-2021, η κυρία Τσιαπαρίκου τόνισε ότι η Αρχή προχώρησε στην έγκριση του νέου κοστολογικού μοντέλου της Τρανοσέ με ενιαία τιμολόγηση ανατύπω τροχαίου υλικού, συνέβαλε αποφασιστικά στη διασφάλιση ισότιμων όρων πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων στη σιδηροδρομική υποδομή, ενώ επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών, παρουσίασε σειρά προτάσεων για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, εντοπίζοντας δυσλειτουργίες, ελλείψεις και προβλήματα. Βρήκαμε μια αγορά η οποία δεν είχε μηχανοδηγούς, προκειμένου να μπει η πρώτη εταιρεία που ήθελε να εισέλθει στην ελληνική αγορά, η πρώτη εννοώ του παλιού μονοπωλίου της Τρένοσε, ειδικά στους προαστιακούς και Θεσσαλονίκης και Αθήνας, δεχόμαστε πλήθος παραπώνων απελπισμένων επιβατών, των οποίων ξεκινάνε να πάνε στη δουλειά τους και αντιλαμβάνονται στο σταθμό ότι έχει ακυρωθεί το δρομολόγιο ή και το επόμενο δρομολόγιο, όπως προχτές νομίζω συνέβη αυτό στον προαστιακό της Αθήνας. Από ό,τι έχουμε μάθει, αυτό οφείλεται στην έλλειψη μηχανοδηγών κυρίως. Και εδώ επιτρέψτε μου, θα πρέπει να πιεστούν και οι εταιρείες, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ειδικά η Hellenic Train, η οποία αυτή τη στιγμή έχει το μονοπόλιο στις επιβατικές μεταφορές, να προσλάβει άμεσα αρκετούς μηχανοδηγούς ώστε να μπορούν να λειτουργούν με ευρυθμία τα τρένα και να μην έχουμε τόσο μεγάλο πλήθος παραπώνων. Τα έργα υποδομής και ειδικότερα η σύνδεση με τα λιμάνια σε ό,τι αφορά τα εμπορευματικά και οι επεκτάσεις των προαστιακών σε ό,τι αφορά τα επιβατικά, πρέπει να πω ότι είναι αυτά που θα δώσουν τη λύση στην εύρυθμη λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου και την αύξηση του ανταγωνισμού και την είσοδο και νέων εταιριών, αλλά και την ικανοποίηση των επιβατών και την ανάπτυξη που θα φέρουν εμπορευματικές μεταφορές. Πρέπει να δοθεί βαρύτητα από την πολιτική ηγεσία στο σιδηρόδρομο. Το λέω και το φωνάζω διαχρονικά και με όλες τις κυβερνήσεις. Το έδειξε η κρίση ενεργειακή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ότι η στροφή πρέπει να είναι ο σιδηρόδρομος. Αν δεν υπήρχε ρυθμιστική αρχή, θα υπήρχε ένα μονοπόλιο συντήρησης τροχαίου υλικού, το οποίο δεν θα ελεγχόταν από κανέναν. Εμείς επιβάλαμε στην Τρενοσέ
να κάνει κοστολογικό μοντέλο. Τι σημαίνει κοστοστρεφές, ρώτησε κάποιον. Κοστοστρεφές σημαίνει να ελέγχεται από κάποιον ότι αυτό το κοστολογικό μοντέλο χρεώνει τιμολογή της εταιρείας με βάση το κόστος και συνεχίζουμε να ελέγχουμε ότι πράγματι η τιμολόγηση γίνεται με τους όρους αυτούς και συνεχίζουμε να ελέγχουμε ότι η Τρενοσέ τηρεί τις δεσμεύσεις της και όπως σας είπα το Σεπτέμβριο την έχουμε καλέσει σε ακρόαση. Όταν καλείς μια εταιρεία σε ακρόαση σημαίνει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Με θέμα τις άμεσες προτεραιότητες για τον περιορισμό των τροχαίων, συνεδρίασε η ειδική μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας. Προτάσεις για τη μείωση του ορίου ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές, για μηδενική χρήση υδροπνευματοδών κατά την οδήγηση, καθώς και για αυστηροποίηση των ποινών και επίσπευση της απονομής δικαιοσύνης, παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ο πρόεδρος του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, Γεώργιος Κουβίδης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Ελστάτ, φαίνεται ότι σε βάθος χρόνου, από το 1991 μέχρι σήμερα, είχαμε μια κατακόρυφη μείωση τόσο των τροχαίων όσο και των θανάτων. Την ίδια στιγμή όμως, και σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, η αύξηση των τροχαίων και των θανάτων τον Απρίλιο του 2022 είναι αλματώδης. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021 υπήρξε συνολική αύξηση 37% των θανατηφόρων τροχαίων και των τροχαίων στα οποία τραυματίστηκαν συνάνθρωποι μας, ενώ ειδικότερα για τους θανάτους καταγράφηκε αύξηση 58% σε σχέση με πέρυσι και 49% για τους βαριά τραυματίες. Θα αναφερθούμε σε άμεσα μέτρα τα οποία μπορούν να επιδράσουν πάρα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά σε ένα δραστικό περιορισμό το αριθμό των θανάτων και των τραυματισμών από τα τροχεία, ωστόσο ώστε αυτό το πράγμα να δώσει μια βάση για μια πιο μόνιμη πολιτική, η άμεση θεσμοθέτηση των 30 χιλιόμετρων σε όλες τις κατοικημένες περιοχές της χώρας και ο περιορισμός των ορίων θυνακίστας στο επαρχιακό δίκτυο μετά από συγκεκριμένες μελέτες, όπου ο αριθμός συγκρούσεων είναι πολύ μεγάλος. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή νόμοι, όπως υπάρχει ο νόμος που αφορά τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Το άρθρο του 25 λέει πάρα πολύ καθαρά. Έτσι, όποιος οδηγεί ή κυβερνά οποιοδήποτε πλωτό, χερσαίο ή ένα αέριο μεταφορικό μέσο υπό την επίδραση ναρκωτικών, λέει ότι τιμωρείται αν προκαλέσει θανατηφόρο με φυλάκιση τουλάχιστον 10 χρόνων. Εφαρμόζεται αυτός ο νόμος. Λοιπόν, η λύση είναι μία. Μηδενική ανοχή στο αλκοόλ. Είναι ένα σήμα που αναβοσμίνει αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Και τροποποίηση του 209α που να λέει με έναν ευθύ τρόπο ότι αυτοί οι εμπλεκόμενοι σε τροχεία με χρήση αλκοόλ και όχι αν οι χρήστες που έχουν κάνει χρήση αλκοόλ είναι ικανοί να οδηγήσουν, αν είσαι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, οι ποινές θα είναι αυτές που να βλέπει ο 209α. Στη συνεδρίαση μίλησε επίσης, καταθέτοντας την προσωπική της εμπειρία, η κυρία Άννα Ευαγγελινού, θύμα τροχαίου και μέλος του Συλλόγου, ενώ το λόγο πήραν οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Επιτροπής. Είμαι θύμα τροχαίου με μόνιμη μη αναστρέψιμη τετραπληγία, δηλαδή πλήρη κινητική και αισθητική αναπηρία από τους ώμους μου και κάτω, και είναι ίσως χρήσιμο να το εξηγήσω και δεν έχετε την εικόνα του σώματός μου αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιώ ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο και είναι ελαφρώς στα ανωάκρα μου. Δεν έχω συλληπτική ικανότητα στα δάχτυλά μου, οπότε χρησιμοποιώ διάφορα εξαρτήματα για να επικοινωνώ μαζί σας σήμερα. Και είμαι πλήρως, απολύτως εξαρτημένη, είμαι απολύτως μη εξυπηρετούμενη δηλαδή και χρειάζομαι 24 ώρες υποστήριξη από τρίτα άτομα για οποιαδήποτε βιολογική λειτουργία και κοινωνική και επαγγελματική μου δραστηριότητα μέσα στην ημέρα, κάθε μέρα. Ίσως αξίζει να αναφέρω ότι ζω και εργάζομαι στο Βέλγιο, από όπου σας μιλάω τώρα, ως οικονομικός μετανάστης, γιατί ήταν αδύνατη η επιβίωσή μου στην Ελλάδα, λόγω της ανυπαρξίας του κράτους πρόνοιας και της αδυναμίας μου να συντηρήσω μόνη μου τους μισθούς τριών νοσηλευτών πλήρους απασχόλησης που χρειάζομαι το 24ωρό μου επί 365 μέρες το χρόνο. Πρέπει κάποια στιγμή όντως να σοβαρευτούμε για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η καταγραφή των σοβαρά τραυματιών μετά από τροχαία.
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η καταγραφή δεν γίνεται από τα νοσοκομεία, αν είναι δυνατόν. Η καταγραφή των τροχαίων δεν γίνεται από τα νοσοκομεία. Δηλαδή, το αν εγώ με το τροχαίο είμαι ανάπηρη ή όχι, δεν θα το κρίνει το νοσοκομείο, θα το κρίνει η αστυνομία. Η αστυνομία είναι εκείνη που είναι υπεύθυνη να δώσει τα επίσημα νούμερα. Το ακόμα τραγικότερο είναι ότι σύμφωνα με την Ελστάτ, νεκρός θεωρείται το πρόσωπο εκείνο του οποίου ο θάνατος επέρχεται την ίδια στιγμή ή μέσα σε διάστημα 30 ημερών από το τροχαίο. Αν δηλαδή ένα θύμα τροχαίο με κρανοκεφαλική κάκωση, πολλαπλές κακώσεις σε όλα τα όργανα, πεθάνει όχι την 30η αλλά την 35η ημέρα μετά το τροχαίο, δεν καταμετρείται ο θάνατός του ως θάνατος από τροχαίο. Όσον αφορά το ζήτημα της παρακολούθησης των όλων ρυθμίσεων για την οδική ασφάλεια, είχαμε ξεκινήσει, θυμίζω την κυβερνητική επιτροπή, γιατί αναφέρθηκε ο κ. Κουβίδης ότι υπάρχει μια πανσπερμία αρμοδιοτήτων σε διάφορα υπουργεία. Είχαμε λοιπόν δημιουργήσει την κυβερνητική επιτροπή, όπου συμμετείχαν όλα τα συναρμόδια υπουργεία, δηλαδή βεβαίως το Μεταφορών, το Υπουργείο Υγείας, το Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και το Εσωτερικών, μαζί με το Προστασίας του Πολίτη, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε μια σειρά από υιοθέτηση παρεμβάσεων που κι εσείς είχατε καταθέσει και είχαν γίνει νόμοι του κράτους. Και το βασικότερο απ' όλα, και έρχομαι στο ζήτημα της Εθνικής Αντιδικής για την Οδική Ασφάλεια, που μπορεί να έχει καθυστερήσει πράγματι, αλλά τουλάχιστον η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με όλες τις εθνικές στρατηγικές τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες, είναι ότι τουλάχιστον αυτός θα καταστεί νόμος του κράτους, με αποτέλεσμα να είναι δεσμευτικό για όλους, είτε αφορά κεντρική κυβέρνηση, είτε αφορά οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και όλες τις ενδεχομένως συλλογικότητες και την κοινωνία των πολιτών. Θα έλεγα ότι όσα ακούσαμε είναι ένα επαρκέστατο εθνικό στρατηγικό σχέδιο οδικής ασφάλειας. Αυτή η Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, που την έχω ζήσει σχεδόν από την αρχή της, επαναλαμβάνει τον εαυτό της. Έχουμε στοιχεία που θα τα ζήλευαν οι πάντες από παντού και από όλους τους φορείς. Και από το ΤΕΕ και από το Πολυτεχνείο και από την τροχέα και από τους συλλόγους και από τα υπουργεία, τα πάντα. Τι δεν έχουμε γνώμη. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη, όπου έβαλε την αρχή ενός θεσμικού πλαισίου και εντός του έτους θα έχουμε το ολοκληρωμένο πλαίσιο για την οδική ασφάλεια. Να θέσουμε όχι πιεστικά, όχι επιτακτικά, θα έλεγα απόλυτα, τη διασύνδεση όλων αυτών που ακούστηκαν ενώπιον των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, έτσι ώστε αυτό το υβριδικό υποδιαμόρφωση εθνικό σχέδιο για την οδική ασφάλεια να περιέχει αυτά που ακούστηκαν σήμερα. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας έχουν εντάξει την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή στην εκπαίδευση μαθητών παιδαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων μέσα στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Δηλαδή στην ευέλικτη ζώνη, όπως είναι περισσότερο γνωστή, η οδική ασφάλεια μέσω βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης καλλιεργεί δεξιότητες κυκλοφοριακής συνείδησης και ασφαλούς μετακίνησης. Η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας θα έπρεπε κανονικά να μην έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά να προχωράει περαιτέρω στην προπαρασκευή σχεδίων νόμων, τα οποία θα υποβάλει στο Υπουργείο Μεταφορών και το οποίο αυτό και θα αποφασίζει. Προφανώς εμπλέκονται πάρα πολλά συναρμόδια υπουργεία. Υπάρχει το θέμα της παιδείας, υπάρχει το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής γενικότερα, που δεν αφορά μόνο τα παιδιά στο σχολείο μας, αφορά όλους. Η αίθουσα της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ φέρει πλέον το όνομα του Αναστάσιου Πεπονή, του ιδρυτή της Ανεξάρτητης Αρχής. Στη σεμνή εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο πρόεδρος της Βουλής, εκπρόσωποι κομμάτων και η οικογένεια του αείμνηστου πολιτικού. Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Στασούλας, αποκαλύπτει την πλακέτα που φέρει το όνομα του Αναστάσιου Πεπονή και βρίσκεται στην αίθουσα της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ. Η αναγνώριση του νόμου 290 ως νόμου Πεπονή δεν έγινε για λόγους επένου, έγινε για λόγους
αποφυγής της φθοράς που θα είχαν όλοι αν παρεδέχοντο ότι συνέβαλαν στην κατάλυση της πολιτικής πρακτικής και της κοινωνικής προσδοκίας του Ρουσφετιού. Ουσιαστικά ήταν ένα μπαλάκι που του πέταξαν για να έχει το κόστος, και είχε κόστος. 8 φορές βουλευτής, μετά τον νόμο Πεπονή, δεν κατάφερε να βγει βουλευτής. Ένας ελάχιστος φόρος τιμής στον άνθρωπο που έκανε πράξη το όραμά του για τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής που επιτελεί το έργο της και επί 28 χρόνια, παρακαλώ. Αρχής η οποία διέπεται από τις αρχές που ίδιος εμπνεύστηκε και τις προσέδωσε. Την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα. Μια ανεξάρτητη αρχή που ίδρυσε ο αείμνηστος πολιτικός θέλοντας να βάλει τέλος στο πελατειακό κράτος. Το ΑΣΕ πράγματι ήταν μια ρήξη. Μια ρήξη με συνήθειες καθιερωμένες με τις οποίες οι πολιτικοί είχαν εμποτίσει τον ελληνικό λαό. Η σύνδεση του νόμου με το όνομά μου δεν ξεκίνησε με αγαθές προθέσεις. Θέλω να πω ότι εκείνοι οι βουλευτές, όχι όλοι το τονίζω, αλλά εκείνη η μερίδα βουλευτών που ήθελε να δείξει ότι πόσο λυπάται που δεν μπορεί να διορίσει τα δικά μας εντός αγωγικών παιδιά, έλεγε τι να σας κάνω εγώ, ο νόμος του Πεπονή. Δεν καθιερώθηκε σε αναγνώριση ενός έργου, αλλά καθιερώθηκε για να υπάρξει απόσταση από τις ευθύνες και τον νόμο. Η πρώτη και η τελευταία φορά που συναντιέμαι με το ΑΣΕΜ και είμαι βέβαιος ότι και οι όποιοι διαδοχοί μου οποτεδήποτε θα σεβαστούν αυτή την παράδοση την οποία ξεκινάω. Ο Αναστάσιος Πεπονής είχε τη στόφα του πολιτικού που θέλει να παράξει έργο, να κάνει μεταρρυθμίσεις που θα ωφελήσουν την πολιτεία. Δεν είναι μία απλή ονοματοδοσία, δεν είναι μόνο μία οφειλόμενη τιμή. Είναι μία υπόμνηση του δρόμου που έχει χαραχθεί από αυτόν τον μεγάλο πολιτικό για να αποκατασταθεί ένα σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας ολόκληρου του πολιτικού συστήματος, όλου του πολιτικού κόσμου της χώρας. Ήταν επίμονος, αφοσιωμένος άνθρωπος και επίσης πολύ σημαντικός όλη αυτή τη συζήτηση να είσαι κάποιος που έχει έρθει στην πολιτική αποφασισμένος για να κάνεις κάτι και ότι εν τέλει αν δεν το κάνεις να μην σε νοιάζει να μείνεις στην πολιτική γιατί θέλεις να κάνεις αυτό το κάτι. Ο Αναστάσιος Πεπονής από τα πράγματα ήταν ένας Έλληνας πολιτικός που η μεταρρύθμισή του, το έργο του και το όνομά του ξεπέρασαν και την περίοδο που έδρασε ως πολιτικός και βεβαίως και το κόμμα μέσα από το οποίο έκανε αυτή την σημαντική τομή στη δημόσια διοίκηση. Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν όλη η οικογένεια Πεπονή. Όταν πήρε τον λόγο, η κόρη του, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για την αγάπη του πατέρα της προς τον άνθρωπο. Οι αρχές που διέπουν το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ήταν το προϊόν ενός πολιτιστικού οράματος και μιας μακροπρόθεσμης αγάπης ενός ανθρώπου που σκεφτόταν και αισθανόταν την πολιτική ως ουμανιστής. Αντιπαράθεση για την παραπομπή Παπαγγελόπουλου στο ειδικό δικαστήριο είχαμε μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση. Το θέμα συζητήθηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στη διάρκεια του οποίου συζητήθηκαν ακόμα ζητήματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη τέλεσης ποινικού αδικήματος από κανέναν δικαστικό λειτουργό, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, απαντώντας ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση αναφορικά με πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου. Ο Υπουργός κατέθεσε στη Βουλή έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι τα σχετικά δημοσιεύματα που μετέδωσαν λανθασμένες πληροφορίες είχαν δημοσιοποιηθεί αρκετή ώρα μετά τη γνωστοποίηση του δικαστικού βολεύματος για παραπομπή Παπαγγελόπουλου και συνεπώς δεν υπήρχε χρεια ή ανάγκη οι δημοσιογράφοι να προσφύγουν σε δικαστικές πηγές τις οποίες επικαλέστηκαν ως φορείς των λανθασμένων πληροφοριών. Μάλιστα υπογράμμισε πως όλοι είχαν άμεση πρόσβαση στο βουλεύμα. Παρά τα αυτά, υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Τσιάρα και του κ. Ραγκούση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να επισημαίνει ότι κανένα μέλος της κυβέρνησης δεν επιχείρησε να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη σε αντίθεση, όπως είπε, με υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να έχετε ένα αφήγημα για να δικαιολογήσετε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δύο πρωτοκλασσάτοι υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης παραπέμπονται σε ειδικό δικαστήριο. Πιθανόν δεν σας αρέσει. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, δεν θα μου άρεσε. Και προσπαθείτε βεβαίως να βρείτε οποιονδήποτε τρόπο να καταρρύψουμε ακόμη και τα αυτονόητα.
Έχει ξεχάσει, πιστεύετε κανείς, κύριε Ρακούση, την προσπάθεια που κάνατε να χειραγωγήσετε και να αποδιγετήσετε τη δικαιοσύνη με αφόρητες πιέσεις, με μεθοδεύσεις και βεβαίως με οριακές, θα έλεγα, καταστάσεις οι οποίες ήταν έξω από κάθε θεσμική διαδικασία και έξω από κάθε θεσμική λογική? Γιατί είναι γνωστό ότι η δικαιοσύνη ήταν ένα από τα βασικά αναχώματα που τελικά σας εμπόδισαν να μετατρέψετε την Ελλάδα σε κράτος παρία, εκτός ενδεχομένως του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Κανένα μέλος, θέλω να σας διαβεβαιώσω, της δικής μας κυβέρνησης δεν προσπάθησε ποτέ να καθοδηγήσει τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, δεν κατασκεύασε στοιχεία, δεν εκβίασε και δεν απείλησε όσους λειτουργούν με βάση τη συνείδηση και το καθήκον τους. Μάλιστα, θα σας έλεγα πάρα πολύ απλά ότι η έκδοση του 25 του 2022 βουλεύματος φανερώνει αυτό ακριβώς. Η δικαιοσύνη αφέθηκε απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της. Και για μένα προσωπικά, σας θέλω ειλικρινά, είναι απαράδεκτα τα όσα αναφέρετε περί δήθεν προσπάθειας κατά τρομοκράτηση δικαστικών λειτουργών χωρίς περαιτέρω στοιχεία ή αναφορά σε πραγματικά περιστατικά. Σε κεντρική απόφαση του Μεγάλου Μαξίμου και του ίδιου του Πρωθυπουργού να αποκρύψουν και αυτή την υπόθεση, έκανε λόγο ο Γιάννης Ραγκούσης, που κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για οργάνωση και εκτέλεση ενός ακόμη πολιτιακού σκανδάλου. Ήρθατε και κάνατε ουσιαστικά την υπεράσπιση κεντρικής προφανώς απόφασης του ίδιου του κ. Μητσοτάκη και του Μαξίμου να κουκουλώσετε και τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εναντίον ποιου λειτουργείτε, κύριε Τσιάρα? Εναντίον της ίδιας δικαιοσύνης. Έχετε σχεδιάσει, έχετε οργανώσει και έχετε εκτελέσει ένα πολιτιακό σκάνδαλο ενεργοποιώντας επίορκους αρμούς της εξουσίας, της δικαστικής, της νομοθετικής και της εκτελεστικής, για να συγκαλύψετε το πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο της Νοβάρτης. Νωρίτερα, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την υποστελέχωση του νοσοκομείου Χανίων, την έλλειψη ειδικών κλινικών για ασθενείς με διατροφικές διαταραχές και δι' αυτή της νευρικής ανορεξίας, αλλά και το θέμα της μη συμπερίληψης στην καθυπέρβαση ένταξη σε ανώτατα ιδρύματα μαθητών που διακρίθηκαν σε διαγωνισμό ρομποτικής. Η αξιοποίηση του λιμένα Ηρακλείου και της έκτασης που βρίσκεται στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Δευτέρας. Την αξιοποίηση των 3.500 στρεμάτων του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στο Ηρακλείο Κρήτης με τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και την κατασκευή σχολικών μονάδων ζήτησε σε επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλης Ιδιχάκης. Ο Υφυπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι η έκταση δεν θα χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό ή στρατιωτικό αεροδρόμιο. Είναι ορατός ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης, που θα απελευθερωθεί μετά τη μεταφορά του στο Καστέλι. Αυτός ο σχεδιασμός εξυπηρετεί τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματιών, αφαιρώντας από το λαό δημόσια περιουσία, την ελεύθερη πρόσβαση και την αξιοποίησή της για τις λαϊκές ανάγκες. Η έκταση αυτή θα αναπτυχθεί ως αναπόσπαστο τμήμα της πόλης του Ηρακλείου και της ευρύτερης αστικής περιοχής, με όρους δημοσίου συμφέροντος και πάντα κατόπιν διαλόγου, συνεννόησης και συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία. Να ξεκαθαριστεί τι επιπλέον θα λάβει ο επενδυτής από την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου, ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης. Υπάρχει μια μεγάλη και θεμελιώδη κατά την άποψή μας ασάφεια. Και ποια είναι αυτή? Και είναι απόρρια των πεπραγμένων της κυβέρνησής σας, κύριε Βεζιρόπουλε. Πρώτον, υπάρχει μια ασάφεια και ερωτηματικά όσο αφορά την υποπαραχώρηση περιοχή. Και δεύτερον, όσο και ως προς τις υποπαραχώρηση διαχειριστικές αρμοδιότητες του όλη ΑΕ. Ότι η πρόθεση του ΤΑΙΠΕ είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προβεί στην οριστικοποίηση του ακριβούς ορίου της παραχώρησης, εξαιρώντας τη συγκεκριμένη περιοχή των λινοπεραμάτων από το διαγωνισμό. Πιστεύω ότι αυτό είναι και εύλογο, αλλά και ξεκάθαρο, από τη στιγμή που η συγκεκριμένη περιοχή συνδέεται με αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και με ενδείξεις, όπως ανέφερα, για την ανακάλυψη νέων ευρημάτων. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της από την επιχειρούμενη ανατροπή του προγραμματισμού ζωής μερικών χιλιάδων εργαζομένων μέσω της αύξησης των ορίων ηλικίας ταξιοδότησης, υποστήριξε στην επίκαιρη ερώτησή του βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μουλγιώτης. Ο Παναγιώτης Σακλόγλου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δήλωσε ότι υπήρχαν εγκύκλοι που ακύρωναν τον νόμο και γι' αυτό προσέφυγε στο νομικό συμβούλιο του κράτους και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει μετέωρους όσους έκαναν αίτηση. Την ανάγκη ευελιξίας και προσαρμογής των προγραμμάτων του ΟΕΒ στη Μεγαλόπολη για να είναι αξιοποιήσιμα στα πλαίσια των μέτρων της δίκης μετάβασης
Στη μεταλιγνητική περίοδο, εξέφρασε μέσω της επίκαιρης ερώτησής του βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτης Τσακλόγλου απάντησε ότι θα εκδοθεί υπουργική απόφαση με τις βελτιωτικές προτάσεις προκειμένου να δίνεται δυνατότητα αλλαγής ειδικότητας στους ενδιαφερόμενους. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός στα ζητήματα του περιβάλλοντος και η στήριξη των νέων αγροτών στις παραμεθόριες περιοχές συζητήθηκαν στην Ολομέλεια στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα του εξοδικαστικού συμβιβασμού για φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι πενιχρά, τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκαλης. 1,5 χρόνο τώρα, 55, επαναλαμβάνω, συμπολίτες μας οι οποίοι χρωστάνε σε τράπεζες και δημόσιο, κατάφεραν να κάνουν μια ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού. Δεν είναι υποχρεωτικό για τις τράπεζες. Από τη στιγμή που η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική, οι τράπεζες δεν συνεισφέρουν. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσιρόπουλος υποστήριξε ότι το νομικό πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ο νέος πτωχευτικός νόμος παρέχουν υψηλές εγγυήσεις προστασίας για τους πολίτες. Τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, μπορούν και με μια ενιαία αίτηση να ρυθμίσουν συνολικά, χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο, τις οφειλές τους. Προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε έως 240 δόσεις και προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων σε έως 420 δόσεις. Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών η επιλεξιμότητα των χρηματοδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, απάντησε ο αναπληρωτής Υπουργός Θεόδωρος Κυλακάκης στον βουλευτή του Μέρα 25 Κρήτων Αρσένη. Είναι σε συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών η Ελληνικός Χρυσός, Ελντοράδο Γκολτ και οποιοδήποτε σκέλος της εταιρείας για την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έχετε προχωρημένες συζητήσεις και βγαίνουν δημοσιεύματα ότι θα δώσετε και άνω των 500 εκατομμυρίων. Η έγκριση του εργαλείου περιλαμβάνει τη μη ανάμειξη του κράτους σε αυτή τη διαδικασία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την τήρηση αυτής του αυστηρού κανόνα της μη ανάμειξης, κάτι που το τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια. Την δέσμευση της κυβέρνησης για τη δημιουργία φυσικού πάρκου στο Ποικίλο και Εγάλεο Όρος επανέλαβε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκας, απαντώντας στον βουλευτή του Μέρα 25 Κρήτων Αρσένη. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι τις γνωστές παράνομες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε τμήμα του Ποικίλου, καθώς και διεκδικήσεις όλων των ειδών που χαϊδεύεται μην φέροντας το περιφερειακό φυσικό πάρκο. Τη ζώνη πρασίνου που ψύχει τον αέρα της πόλης στους καύσονες και στις ψηλές θερμοκρασίες. Επαναλαμβάνουμε τη ρητή μας δέσμευση για τη δημιουργία του περιφερειακού φυσικού πάρκου στα όρη Εγάλεο και Ποικίλο. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων του Λεκανοπεδίου και προπαντός φυσικά ήδη περιλαμβάνεται στο πλαίσιο, στο νομοθετικό πλαίσιο του που έχει εισαχθεί και έχει ψηφιστεί στη Βουλή των Ελλήνων. Στη συνέχεια, ο κύριος Κρέκας απάντησε στο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Εμμανουήλ Σεντιχάκη, για το ορυχείο γύψου στο στόμιο του Δήμου Κισάμου Χανίων. Έρχεται σε σύγκρουση με τις χρήσεις γης, που είναι αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ενώ θα αποβεί καταστροφική για την επιβίωση των μικρών αυτοαπασχολούμενων στον τουρισμό, θα επιφέρουν τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή και κοινωνικές οικονομικές συνέπειες στη ζωή των κατοίκων. Δεν έχουμε εξόρυξη. Η ερώτησή σας μιλάει για εξόρυξη. Δεν έχουμε εξορίξεις, κύριε συνάδελφοι. Έχουμε ερευνητικές δράσεις, διεργασίες, έρευνες, ερευνητικές γεωτρήσεις. Και βέβαια ο νόμος εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και των περίοικων. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει ιδιαίτερα τους νέους αγρότες στις παραμεθόριες περιοχές. Απάντησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Τήλιος στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος ζήτησε την αύξηση κατά 7 εκατομμύρια σχετικού κονδυλίου για την περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης. Την ερχόμενη Δευτέρα θα συζητηθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Την Τρίτη 26 του μηνός θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που προβλέπει ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης και επιχειρεί να αναμορφώσει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Την Τετάρτη θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τη σύσταση δικαστικής αστυνομίας. Ενώ την Πέμπτη 28 του μηνός εισάγεται προς ψήφιση το νομοσχέδιο με διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το οποίο περιέχει επίγουσες, χωροταξικές και πολυοδομικές διατάξεις και αντιμετωπίζει ζητήματα ενεργειακής κρίσης και κυκλικής οικονομίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μία ακόμη ανασκόπηση από την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Ήταν η εκπομπή Βουλή επί 7. Καλό σας μεσημέρι.